Ετοιμάζω κάποιους ορόφους να πάνε στα Μελίσια. Έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη, είναι στα πεύκα. Θα πάμε σε λίγο να σας δείξω. Τα Μελίσια εγώ περιμένω μέχρι να σφίξουν πολύ καλά τα δεκάρια, να έχουν πάνω από 8 πλαίσια αγώνο και μετά τους βάλω στο δεκάριο όροφο. Στον όροφο βάζω τα κρυανά δύο καλά πλαίσια με τροφές, να έχουν μέλια και γύρες. Μετά στις άκρες βάζω άχτιστα. Μετά βάζω χτισμένα περσινά. Λοιπόν, εάν έχετε χτισμένα, καλό θα ήταν όλος ο όροφος να μπει με χτισμένα. Τα δύο κρυανά με τροφές, είπαμε. Τροφές, άχτιστα, δύο και δύο περσινά χτισμένα. Περσινά χτισμένα. Και στο κέντρο δύο σκούρα. Και στο κέντρο δύο σκούρα. Και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τους ορόφους και μετά από λίγο θα πάμε να τα βάλουμε. Τα λέμε μετά. Πεύκα. Χαμός. Πιάσανε μπρος πίσω. Και αυτό. Οπ, αυτό μόνο από την μια μεριά. Ναι, τους είχα βάλει από 3-4 τελάρια να χτίσουμε. Αυτό το βγάζω. Κοιμαστικά. Και ό,τι δεν βγαίνει.
τη βάνα. Τους έχουμε και μια γέννα επάνω. Ανησυχώ επειδή δεν είδα γόνο. Θέλω να δω λίγο τι γίνεται από κάτω. Α, εντάξει, οκ. Όπως επίσης και επειδή... Βασιλικά κελιά. Πολλά βασιλικά κελιά. Και δεν βλέπω φρέσκο πόνο. Επειδή νομίζω ότι είναι ορφανό αυτό, έχω αφήσει ένα καλό βασιλικό κελί. Σίγουρα, θέλω.
επειδή έχει πολύ πολύ νεκταροέκρηση με λιτώματα, μαζεύουν πολύ γρήγορα. Ο όροφος που έβαλα επάνω ήταν με την ελπίδα να ανέβει πάνω η βασίλισσα, να αρχίσει να γεννάει επάνω. Γι' αυτό και έδωσα σκούρα πλαίσια. Αλλά ο ρυθμός με τον οποίο μαζεύουν τα μέλια είναι πολύ μεγαλύτερο από το ρυθμό που γεννάει η βασίλισσα. Οπότε τι κάνω, παίρνω όψιμο γόνο από κάτω, τον ανεβάζω επάνω και στη θέση του βάζω χτισμένα. Το καπάκι μένει εδώ έτσι για να πατήσει πάνω ο όροφος. Βάζω το καπάκι. Είχα βάλει στις άκρες δύο άχτιστα. Τα έχουν ξεκινήσει, τα έχουν δουλέψει, αλλά δεν με νοιάζει σε αυτήν την φάση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το κόλλησι το μελίσι. Αυτό το πιάσανε πολύ καλά. Αφήνω δύο για ένα. Τριγισμένο. Thank you.
το άχτιστο πλαίσιο από τη μεριά του, του πληθυσμού, από εδώ δηλαδή. Έχουμε μαζί μας κουτιά με πλαίσια. Κτισμένα, άχτιστα, λίγο κτισμένα, ανάλογα την περίπτωση. Λοιπόν, για να σας δείξω και ένα μονάκι. Και αυτό ήταν γιατί... Το πλαίσιο ήταν άχτιστο. Το χτίσανε και σχεδόν το γεμίσανε. Όπου να κυφασίλησε. Να κυφασίλησε. Ψάχνει. Να και για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, μια και είχε 7 και πολύ κατοικισμό, ας το βάλω και μόνο. Και όπως είπαμε το ίδιο πράγμα, βγάζουμε από κάτω. Στο πλαίσιο, στον όρθιο που το έχω ετοιμάσει, έχω βάλει στη μέση σκούρα πλαίσια, οπότε τα βγάζω αυτά τα πλαίσια, τα βάζω στην άκρη και βάλω και έτσι φαίνεται. Ναι, είναι μόνο όροφο, αλλά δεν έχει που να γεμίσει. Και είναι τα πέφτια σε τέτοια κατάσταση όπου θα συνεχίσουν να δίνουν εδώ πέρα. Οπότε, όπα, γεμισμένο. Thank you.
μόλις έγιναν ουσιαστικά όλοι οι χειρισμοί. Δώσαμε αέρα κάτω στον όροφο. Έχει ουσιαστικά πάρα πολύ χώρο να γεννήσει η Βασίλισσα. Και για τώρα και για μετά. Και αυτό ήταν. Μένουν λίγα. Γίνεται χαμός. Και όλα καλά. Ευχαριστώ που ήσασταν και πάλι μαζί μου. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.